Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο συνέδριο των Δελφών. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μαζί με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε για άλλη μια χρονιά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μαζί για να συζητήσουμε και τις θέσεις του κόμματός σας, αλλά και την επικαιρότητα. Έχει πάρα πολλά θέματα. Πάω πολύ γρήγορα, για μην τρώμε το χρόνο μας, πάω πολύ γρήγορα στο πρώτο βασικό θέμα. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του νέου νομοσχεδίου για το εργασιακό. Ένα νομοσχέδιο που μπαίνει στη διαβούλευση, έρχεται στη Βουλή. Καταλαβαίνω ότι με τους συνεργάτες σας θα το ξεσκονίσετε, έχετε μια πρώτη εικόνα και θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη εκτίμηση για τα βασικά σημεία του. Κύριε Χασαπόπουλε, για μας η εργασία είναι βασικό διαβατήριο όχι μόνο για την ατομική, αλλά για τη συλλογική ευημερία. Ένας ανασφαλής εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι και παραγωγικός. Και δυστυχώς έχουμε παρακολουθήσει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη σε έναν πόλεμο σε βάρος των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα πριν καν ξεκινήσει η πανδημία. Το πρώτο ήταν ότι υπονόμευσαν τις κλαδικές συμβάσεις. Δεν τις κήρυξαν υποχρεωτικές. Το δεύτερο ήταν ότι επέλεξαν, αντί για την επιδότηση εργασίας, να καταδικάσουν 600.000 εργαζόμενους στα 5,34 ευρώ για ένα χρόνο, δηλαδή να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Καθιέρωσαν το δόγμα στην πράξη, μισή δουλειά, μισός μισθός. Και έρχονται τώρα, από ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε, διότι είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη και εγώ είμαι τώρα εδώ μαζί σας. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι προωθούν το ωράριο λάστιχο, τις απλήρωτες υπερορίες και την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Υπάρχει θέμα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Όμως, σήμερα καθορίζεται αυτό πώς μέσα από συλλογική σύμβαση για να μπορεί να είναι μόνο για ειδικές περιπτώσεις και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Με τη ρύθμιση που φέρνει, την οποία υποτίθεται ότι διόρθωσε μετά την κατακραυγή και τη μεγάλη πίεση τη δική μας μέσα και έξω από τη Βουλή έχουμε συζητήσει το θέμα κατ' επανάληψη, υπονομεύει τελικά τη συλλογική σύμβαση, διότι αφήνει το παραθυράκι στον εργοδότη, αν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, να πάει σε ατομικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι κανένας εργοδότης δεν θα επιλέξει, τουλάχιστον από αυτούς που μέχρι σήμερα επιλέγουν την ασυδοσία, γιατί υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι και γι' αυτό υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός, αν θέλετε, στην αγορά αυτή τη στιγμή από αυτές τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Επομένως, οι ασύδοτοι εργοδότες δεν πρόκειται να επιλέξουν την συλλογική σύμβαση, θα πάνε να κάνουν ατομικές διαπραγματεύσεις και εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία σε κανενός στο μυαλό ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος ο αδύναμος. Θα σας ρωτήσω ευθέως, κατά τη γνώμη σας, καταργείται το 8ωρο? Κατά τη γνώμη μου, καταργείται το 8ωρο στην πράξη και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο εργαζόμενος θα είναι στο έλεος του εργοδότη. Διότι καταλαβαίνετε ότι μετά από την πανδημία οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες στον ιδιωτικό τομέα, επομένως θα είναι ακόμα πιο ανίσχυρος ο εργαζόμενος μόνος του ατομικά να κάνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Αυτό είναι... πρέπει να σταματήσει και ακούστε να σας πω κάτι κύριε Χασαπόπουλε. Εδώ στην Αμερική ο Biden βάζει στόχο την πλήρη απασχόληση. Και στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει ανήμπορη να διαβάσει τη νέα εποχή και τις ανάγκες της αγοράς. Σε μια ψηφιακή εποχή που έχουμε τεράστιες προκλήσεις και είναι άλλες οι ανάγκες και πρέπει να αναβαθμίσουμε με κατάρτιση το δυναμικό μας το ανθρώπινο και πρέπει να το κάνουμε να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Εμείς πάμε πίσω. Και γιατί τελικά πάμε πίσω? Είναι συντηρητικές πολιτικές μόνο? Είναι ιδεολειπτικές αιμονές? Ή είναι και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την προεκλογική περίοδο? Γιατί τον ακούγαμε να τα λέει αυτά στο ΣΕΒ. Και ποιοι είναι αυτοί που τελικά ωφελούνται? Είναι οι επιχειρηματίες? Είναι οι εργοδότες στο σύνολό τους? Ή μήπως τελικά οι μόνοι που θα ωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη θα είναι 5-10 μεγάλοι επιχειρηματίες φίλοι της κυβέρνησης? Αυτές οι πελατειακές λογικές πρέπει να τελειώσουν τώρα. Τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε στο αύριο της χώρας που πρέπει να πετύχουμε το στόχο της ανάκαμψης με αυτού του είδους τις αντιλήψεις. Το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, θα μου επιτρέψετε να τα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που μας έχει σοκάρει όλους, είναι αυτή η άγρια δολοφονία που έγινε στα αγγλικά νερά και έφερε στο προσκήνιο την έλλειψη αστυνόμευσης. Τα μεγάλα προβλήματα ανασφάλειας που νιώθουν
οι πολίτες. Και θα ήθελα την άποψή σας. Τραγικό γεγονός. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με το χαμό αυτής της νέας κοπέλας δίπλα στο μωρό της μόλις 11 μηνών. Μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ότι είμαστε ανίσχυροι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και όπως το είπατε, είναι φανερό ότι υπάρχει έλλειμμα στην αποτελεσματική αστυνόμευση. Εκεί πρέπει να δώσει το βάρος η κυβέρνηση. Έχει κάνει αρκετές προσλήψεις στην αστυνομία. Έχει ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο να προστατεύσει τις γειτονιές, να προστατεύσει τον πολίτη, να προστατεύσει τις οικογένειες, τις γειτονιές, ειδικά σε αυτές τις γειτονιές που έχουν γίνει χιλιάδες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Να αφήσουν την επικοινωνιακή πολιτική και στον τομέα αυτό και να ασχοληθούν σοβαρά με σχέδιο προστασίας των οικογενειών στις γειτονιές. Και βεβαίως, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, κύριε Χασαπόπουλε, ότι επιτέλους χρειάζεται αυστηροποίηση των ποινών για το ιδεχθές έγκλημα και αυτές οι ποινές να εκτείονται. Τουλάχιστον να υπάρχει ένα σοβαρό πόρισμα μεταμέλειας του φυλακισμένου. Όχι να βγαίνουν νωρίτερα και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος και να βγαίνουν να τα επαναλαμβάνουν. Διότι δυστυχώς όλα αυτά, το έλλειμμα αστυνόμευσης και το γεγονός ότι βγαίνουν όλοι πολύ νωρίτερα και οι ποινές έχουν ελαστικοποιηθεί, έχει οδηγήσει στο να είναι η βαριά εγκληματικότητα ανεξέλεγκτη στις γειτονιές της Ελλάδας. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο ανακοινώνεται το άνοιγμα του τουρισμού, η χαλάρωση των μέτρων, η κοινωνία κάπως έτσι απελευθερώνεται, θα έλεγα, από τα μέτρα όλα αυτά, τα περιοριστικά για την καραντίνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς κάνατε κριτική στην κυβέρνηση και για το θέμα των εμβολιασμών, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετώπισε όλα αυτά τα μέτρα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Μιλάτε για την πανδημία ή για την οικονομία? Να ξεκινήσουμε με την πανδημία και φαντάζομαι θα πάμε και στην οικονομία. Αμέσως μετά θα σας ρώταγα γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, είναι φανερό ότι με τα λάθη και τις παλινοδίες της κυβέρνησης η χώρα έχει υποστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη, χωρίς να έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε και θα θέλαμε. Πράγματι απελευθερώνεται η ελληνική κοινωνία σήμερα και το θέλει γιατί δεν αντέχει άλλο, αλλά δεν απελευθερώνεται επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι καλύτερα ή επειδή παρουσίασε ένα σχέδιο η κυβέρνηση που σημαίνει ότι ανοίγουμε με ασφάλεια, όπως το ζητούσαμε εμείς από τον Νοέμβριο και δεν μας άκουσε. Εξάντλησε την υπομονή της ελληνικής κοινωνίας και τα όρια και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό αναγκάζονται σήμερα να ανοίξουν. Και μάλιστα είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι παρετείται η κυβέρνηση και από την ευθύνη που έχει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και στην πραγματικότητα λέει στον ελληνικό λαό όλα είναι θέμα ατομικής ευθύνης, πάρτε το self-test και βγάλτε τα πέρα. Ενώ θα έπρεπε να έχει ευθύνη ο ΕΟΔΗ και να συνεχίζει δειγματοληπτικούς ελέγχους και στα σχολεία και στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί που εντοπίζεται ο συνωστισμός και ένα χρόνο τώρα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Από την ώρα λοιπόν που παρετείται η κυβέρνηση από τη δική της ευθύνη, τι μένει ως όπλο για την προστασία του Έλληνα πολίτη? Δύο πράγματα, κύριε Χασαπόπουλε. Το ένα είναι ο εμβολιασμός και το άλλο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξεκινώ από τον εμβολιασμό. Δυστυχώς, και στους ηλικιωμένους, αλλά και στους υγειονομικούς, είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης σε ποσοστά εμβολιασμένων. Και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται ενημέρωση και των ηλικιωμένων, αλλά και των υγειονομικών, έτσι ώστε να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε θεωρίες συνωμοσίας και παραφιλολογία γύρω από τα εμβόλια, να γνωρίζουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως χρειάζεται και ένας σχεδιασμός, ειδικά για τους ηλικιωμένους, για να φτάσουν τα εμβόλια πιο κοντά στους ανθρώπους αυτούς. Ο σχεδιασμός ήταν λάθος. Πήραν τους γιατρούς από τα κέντρα υγείας και τους πήγανε στα νοσοκομεία. Πρέπει τώρα να τους πάνε πίσω, ακόμα και στα σπίτια όσων είναι ανήμποροι και δεν μπορούν και νησιά, να βέβαια μετακινηθούν και φυσικά και στα νησιά. Τώρα, και στο θέμα της οικονομίας. Για τους υγειονομικούς, δεν καταλαβαίνω τη λογική ότι θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση στους υγειονομικούς. Πρώτον, να ενημερωθούν και δεύτερον, να μην αφήσουν να πάει χαμένη η αυτοθυσία τους μέχρι σήμερα. Να μην έχουμε άλλα θύματα. Σωστά. Να μάθουν και να εμβολιαστούν. Και επειδή είναι και η μέρα του σήμερα,
βαρέα και ανθυγιεινά. 4 φορές έχουμε καταθέσει την τροπολογία. Ό,τι ισχύει για τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ισχύει και για τους υγειονομικούς του δημόσιου τομέα. Έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους. Και εμβολιασμό όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, μιας και κάνατε την αναφορά στα νησιά και είναι και γέφυρα για την οικονομία. Πολύ σύντομα θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα θέματα της οικονομίας, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πόσο γρήγορα να μιλήσω για την οικονομία και για την κατάσταση που επικρατεί. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα μέτρα της κυβέρνησης ήταν και καθυστερημένα και ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να μην στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση που έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Η ρευστότητα που έδωσε η κυβέρνηση και μέσω των τραπεζών πήγε κατά κύριο λόγο στους μεγάλους και καλούς πελάτες των τραπεζών. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ενώ δόθηκαν χρήματα όλο τον προηγούμενο χρόνο, έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι τα χρήματα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε για να πιάσουν τόπο. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να μπορέσουν να σταθούν οι επιχειρήσεις στα πόδια τους? Έδωσαν ένα πρόγραμμα για την εστίαση, το οποίο είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Αντίστοιχο πρόγραμμα χρειάζεται και για το λιανεμπόριο, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα χρειάζεται 100% επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους επόμενους 4-6 μήνες, για να μην έχουμε ντόμινο ανεργίας. Χρειάζεται ρύθμιση των χρεών τους προς το δημόσιο. Και λένε κάποιοι, ειρωνεύονται, και λένε ότι μιλάει το κίνημα Αλλαγής για συσάχθεια και γυρίζει πίσω και υιοθετεί λαϊκίστικες προσεγγίσεις. Εγώ ρωτάω ευθέως, κύριε Χασαπόπουλε, ποιος έμπορος σήμερα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί όχι μόνο τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και αυτές που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια? Σχεδόν κανείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει γενναία ρύθμιση και κούρεμα, όπως λέμε εμείς, έως και 30% και 120 δόσεις για τους συνεπείς επαγγελματίες, τότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μετατραπούν σε ζόμπι και τα πράγματα θα γίνουν μία αναστρέψιμα. Και τι να πρωτοπληρώσει? Θα έχουμε νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, που σημαίνει ότι θα χάσει και το δημόσιο. Σωστά. Πάγωμα των πληστηριασμών και του πτωχευτικού κώδικα, γιατί θα κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και θα χαθούν σπίτια, και δεν πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Και υποχρεωτικό άπλωμα των δόσεων για τα χρέη στις τράπεζες. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρέη στο δημόσιο, είναι και τα χρέη στις τράπεζες. Με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό πρέπει υποχρεωτικά να απλωθούν οι δόσεις για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και όπως είπα, ένα νέο πρόγραμμα και για το λιανεμπόριο, αλλά να πούμε για την εστίαση ότι δεν έχουν υπολογίσει τις απώλειες που είχαν μέσα στο 2021. Μιλάνε μόνο για το 20. Σωστά. Και μιλάνε μόνο για όσους είχαν μείωση του τζίρου 30%. Υπάρχουν κι άλλοι. Και πρέπει να τα δουν πολύ πιο προσεκτικά. Για το κλείσιμο, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Το κόμμα σας μπαίνει σε μια διαδικασία, θα λέγαμε, εσωκομματικών εκλογών. Πηγαίνετε σε ένα συνέδριο. Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, σηκώσατε το χέρι και είπατε ότι θα είστε υποψήφια. Άρα, φανταζόμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Και μπαίνετε πότε θα γίνουν οι εκλογές τώρα, το συνέδριο αυτό? Θα γίνει το Νοέμβριο? Έχετε καταλήξει? Το φθινόπωρο η Κεντρική Επιτροπή θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Το κυριότερο όμως, το οποίο θέλω να σταθώ, κύριε Χασαπόπουλε, επειδή είπατε ότι σήκωσα το χέρι και είπα ότι θα είμαι εδώ. Ναι, θα είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ γιατί έχω αφήγημα. Έχω αφήγημα για τη χώρα. Έχω αφήγημα για προοδευτική διακυβέρνηση. Έχω αφήγημα που μπορεί να βάλει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές, γιατί η χώρα μας δεν μπορεί να ανακάμψει από την υγειονομική και οικονομική κρίση με συντηρητικές πολιτικές, αυτές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, που μας οδηγεί δεκαετίες πίσω. Και αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που βλέπω να κάνει είναι ότι προσπαθεί να καβαλήσει πάλι ένα κύμα διαμαρτυρίας όπως έκανε στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι ξεπερασμένο και δεν περνάει σήμερα που οι ανάγκες είναι τεράστιες, το μοναδικό προοδευτικό κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προοδευτική διακυβέρνηση όπως έκανε στο παρελθόν με λαϊκή υποστήριξη το ΠΑΣΟΚ, σήμερα είναι η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, το κίνημα Αλλαγής. Και το δικό μας αφήγημα μιλάει για ένα νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες, που θα εξασφαλίζει την πλήρη απασχόληση με δημόσιες επενδύσεις και για κοινωνικές υποδομές και κυρίως με ιδιωτικές επενδύσεις που θα εξασφαλίζουν
εθνική προστιθέμενη αξία, δηλαδή παραγωγή στον τόπο μας, γιατί έτσι δημιουργούμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και μπορούμε να κρατήσουμε τη νέα γενιά στον τόπο της. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το σχέδιο που μέχρι σήμερα μας έχει παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, που μιλά κυρίως για εισαγωγές και κατανάλωση. Εμείς λέμε εξαγωγές και παραγωγή στην Ελλάδα. Δεν θα μας φέρνουν τα σαπάκια που δεν χρησιμοποιούν οι άλλοι δήθεν στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, ναι, και θα πλουτίζουν οι μεσάζοντες και θα φεύγουν τα δικά μας παιδιά για να δουλεύουν εκτός Ελλάδας. Αυτό δεν είναι το μοντέλο που μας αξίζει και που αξίζει στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Και μόνο εμείς έχουμε ένα διαφορετικό αφήγημα. Αυτό το αφήγημα θέλω να υπερασπιστώ και είναι η κοινωνική μας βάση αυτή που θα κρίνει και τα πρόσωπα και τις πολιτικές τους. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύψαμε όλη την σημερινή επικαιρότητα, την επικαιρότητα των ημερών. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.